Στις περιπτώσεις λοιπόν που εξετάζουμε και που βλέπατε εσείς να τρέχουν τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια, ζητήσατε ποτέ να δείτε τους αρμόδιους υπουργούς, πέραν του ότι μας είπατε γραφειοκρατικά, στέλνατε τα έγγραφα, όσο φύλατε, όσο ορίζουν οι κανονισμοί, ζητήσατε ποτέ να πάτε να τους πείτε, ρε παιδιά, έχετε καταλάβει εδώ τι πάρτι γίνεται? Το ζητήσατε, το επιδιώξατε ποτέ? Εγώ ανέλαβα τη θέση του Γενικού Επιθεωρητή τον Ιούνιο του 2014. Πριν το 2014, γιατί αυτά οι υπερτιμολογήσεις με βάση των κοινών υπουργικών αποφάσεων που σας είπα λάβαναν χώρα στο παρελθόν και τα πορίσματα στα οποία αναφέρθηκα ήταν προγενέστερα. Δεν γνωρίζω αν έχουν γίνει τέτοιου είδους συζητήσεις από τους προηγούμενους Γενικούς Επιθεωρητές. Εσείς πάντως δεν έτυχε ποτέ. Η υπηρεσία εκπροσωπείται από το Γενικό Επιθεωρητή. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε, τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε αν τα πορίσματα η υπηρεσία τα έστελνε και στη δικαιοσύνη? Βεβαίως, όπου υπήρχε κατακεγραμμένη η οικονομική ζημία του δημοσίου, απευθυνόταν και στη δικαιοσύνη με ξεχωριστό διαβιβαστικό για τις όποιες διερευνήσεις τυχόν ποινικών ευθυνών. Εσάς σας κάλεσε ποτέ κάποια εισαγγελέα ή κάποιος εισαγγελέας για να καταθέσετε για τις υποθέσεις που εξετάζουμε εμείς? Για τις υποθέσεις που εξετάζετε εσείς, για θέματα υπερσυνταγογραφήσεων ναρκωτικών σκευασμάτων έχω κληθεί να καταθέσω σε δικαστήρια, τόσο στη Ρόδο όσο και στη Λάρισα. Για θέματα υπερτιμολογήσεων υλικών δεν έχω κληθεί να καταθέσω προσωπικά. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Μου έστειλαν η πρωτοβουλία πολιτών, υπηρεσία στον πολίτη, θα το καταθέσω, 17 σελίδες, όπου γράφει και με υπογραφή μάλιστα, δικιά του, θα σας πω αμέσως, Δημήτριος Γεωργακόπουλος υπογράφει και λέει όλα τα έγγραφα τα έχει στο γραφείο του ο κύριος Ευαγγελάτος. Και μου γράφει, θα το δείτε γιατί θα το καταθέσω, ότι 7 χρόνια δεν τον κάλεσε κανένας. Μία θα είναι η ερώτηση, αν μπορείτε να απαντήσετε σε όσα έχω, 2-3 τουλάχιστον έχω υπογραμμίσει. Στα σημειώματα περιλαμβάνονται εκτενείς αναφορές. Λέει, για φάρμακα που δεν καταναλώνονται και απαιτείται ανέβρεση ιατρών για παραγγελία. Φαρμακοποιοί που προκαλούν προβλήματα καθώς έβαζαν άλλες εταιρείες. Άνθρωποι διοικητών που ορίζονταν πρόεδροι σε επιτροπές κλειδιά. Το κύκλωμα, σύμφωνα με τα δημόσια σημειώματα, εμφανίζεται να έχει λεπτομερή εσωτερική πληροφόρηση για το πώς διακινούνται τα φάρμακα μέσα στα νοσοκομεία, ώστε στη συνέχεια να προσεγγίζει τους κατάλληλους ανθρώπους για να προωθηθούν συγκεκριμένα φάρμακα. Παραπέμπει σε ευρύ κύκλωμα που δρούσε μέσω μηχανισμού, ο οποίος είχε στηθεί εντός του Υπουργείου Υγείας. Και σύμφωνα με τον πρόεδρο αυτών της Πρωτοβουλίας Πολιτών, τον κύριο Γεωργακόπουλο, υποστηρίζει λοιπόν ότι έχει καταγγείλει την υπόθεση καλά στη δικαιοσύνη, με αποστολή όλων αυτών των εγγράφων, και λέει ότι βρήκε στα σκουπίδια τα οποία τα μάζεψε από τις καθαρίστριες του Υπουργείου Υγείας στις 30 Δωδεκάτου του 2009, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, στις 18:30, όπως προκύπτει από τις ημερομηνίες που φέρουν τα επίμαχα reports, ο μηχανισμός ήταν σε απόλυτη δράση. Ανάμεσα στα έγγραφα που βρήκε στη μαύρη νάιλον σακούλα στο Υπουργείο Υγείας, ήταν πεταμένα από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, αναφέρεται ο προγενέστερος και ο τότε Γενικός Γραμματέας, ήταν κομμένα σε μικρά κομμάτια το από 26 Τρίτου του 9. Και το από 25 του 9
σημείωμα 31, αναφέρει το όνομα, τα οποία αποκαλύπτουν ότι εντός του Υπουργείου είχε στηθεί μηχανισμός πώλησης και προώθησης φαρμάκων. Και υπάρχουν δεκάδες ονόματα και τηλέφωνα διοικητών, καθηγητών ιατρικής, ιατρών, γραμματέων, νοσοκομείων, φαρμακοποιών, ραντεβού και ώρες συνάντησης που γνωρίζουν μάλιστα και σε ποιο κόμμα είναι ο καθένας, τι ομάδα ψηφίζει, τι συμπάθειες έχει, τι ιδιαιτερότητες καταγράφει. Θυμάμαι την υπόθεση. Είναι αλήθεια αυτά και κάνατε κάτι, έχετε να μας πείτε. Βεβαίως, εγώ τα καταθέτω, γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει. Θυμάμαι την υπόθεση. Μας είχε έρθει από το γραφείο της Υπουργού Υγείας, κυρίας Γιαννακοπούλου, τότε η εντολή για έλεγχο στο ΣΕΙΠ. Να σας πω ότι δεν επιβεβαιώθηκε η καταγγελία, γιατί σχετιζόταν με μια φαρμακευτική εταιρεία τα συμφέροντα της οποίας αυτά αναφέρει ο κύριος στα πλαίσια της... Θα σας στείλω και το πόρισμα, αν το θέλετε, σας το υποβάλλω, που είχαμε κάνει τότε. Ήταν μια φαρμακευτική εταιρεία ελληνική περιορισμένης εμβέλειας, JSK νομίζω λέγεται, για την οποία αναφέρεται όλο αυτό το κύκλωμα με τα νοσοκομεία. Το θέμα ήταν η προώθηση των σκευασμάτων της εταιρείας στα νοσοκομεία και υποτιθέμενα ραντεβού με συγκεκριμένα άτομα εντός των νοσοκομείων. Λοιπόν, εμείς διαπιστώσαμε ότι και από τις καταθέσεις που πήραμε από όσους αναγράφονταν σε αυτό το περισυλλογή από τα σκουπίδια που λέει ο κύριος, αλλά και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι οι πωλήσεις της εταιρείας σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία ήταν από μηδενικές έως απειροελάχιστες σε σχέση με οτιδήποτε. Άρα λοιπόν δεν επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια οτιδήποτε σχετικό. Βεβαίως και οι ίδιοι οι οποίοι αναγράφονται ως εμπλεκόμενοι, αν θέλετε, σε αυτό το κύκλωμα, όχι μόνο αρνήθηκαν, αλλά δεν φαίνεται να έχουν συνταγογραφήσει και προϊόντα αυτής της εταιρείας. Αυτό είναι το πόρισμά μου. Το οποίο το έχουμε στείλει και στην Εισαγγελία Διαφθοράς, γιατί κινητοποιήθηκε η Εισαγγελία στο παρελθόν, στον Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος. Και δεν ξέρω, δεν έχουμε κάποια όχληση στη συνέχεια για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, αλλά εμείς δεν διαπιστώσαμε, δεν επιβεβαιώσαμε την καταγγελία του κυρίου που αναφέρατε νωρίτερα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καταθέτω και τα έγγραφα που μου έστειλε ο κύριος Αριστίδης Ζαχαρόπουλος, ο διοικητής από το νοσοκομείο του Βόλου που ήταν από το 2010 μέχρι το Μάρτιο του 2013, ο οποίος λέει, αν κρίνει η Επιτροπή μας ότι τον θέλει, είναι πρόθυμος να έρθει να καταθέσει, και όπου λέει ότι βοούν τα στοιχεία, ποια ήταν η ζημιά που προκαλούσε ο τρόπος που είχαν προκρίνει οι υπουργοί και οι λοιποί της πολιτικής ηγεσίας να προμηθεύονται τα νοσοκομεία, και αυτός, μη τηρώντας εκείνη τη διαδικασία, 70% εξασφάλισε μειωμένα κόστη.